Καθώς ακούσαμε, αγαπητοί μου, σήμερα την αποστολική περικοπή από την προς Φιλιππισίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, αισθανθήκαμε μια δροσερή προχριστιανική αίσθηση. Μας μίλησε για μια χριστιανική αμεριμνησία ο Απόστολος Παύλος, για συμπεριφορά επί οικίας, για ειρήνη, για χαρά, για την προσευχή. Μας είπε ακόμη ότι ο Κύριος είναι χρονικά εγγύς, κοντά. Και για να ξανανιώσουμε αυτήν την δροσερότητα, ας ξανακούσουμε με απλά λόγια την περικοπή αυτή. Να είστε πάντοτε χαρούμενοι εν Κυρίω. Θα το ξαναπώ, να είστε πάντοτε χαρούμενοι. Η επίοικιά σας να γίνει γνωστή σε όλους τους ανθρώπους. Ο Κύριος έρχεται. Μην έχετε μέρημνες βιωτικές, αλλά με την προσευχή σας κάνετε γνωστά τα αιτήματά σας εις τον Κύριο. Να ζείτε το αίσθημα της ευγνωμοσύνης εις τον Κύριο και η ειρήνη του Θεού που ξεπερνά κάθε νόηση να φρουρήσει τις καρδιές σας και τις σκέψεις σας εν Χριστώ Ιησού. Αυτά, αγαπητοί μου, μας λέγει ο Απόστολος Παύλος στη σημερινή, σας είπα, αποστολική του περικοπή που είναι από την προς Φιλιππισίους επιστολή. Και τώρα ας δούμε πιο κοντά κάθε έκφραση, κάθε λέξη, κάθε νόημά της. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Πάλι ερώ χαίρετε. Να έχετε χαρά πάντοτε. Θα το ξαναπώ. Να έχετε χαρά πάντοτε. Η χαρά. Ναι, η χαρά. Και σήμερα επελέγει αυτή η περικοπή επειδή είναι μια ημέρα χαράς. Αναφυσβήθητα. Των Βαΐων η Κυριακή, από το γεγονός που περικλεί, είναι μια ημέρα χαράς. Η χαρά λοιπόν είναι μια μαγική λέξη που γίναμε βέβαια κυνηγοί της. Και την μεν ευχαρίστηση βρίσκομαι, αλλά όχι τη χαρά. Η χαρά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Έχεις χαρά Χριστού, έχεις το Πνεύμα το Άγιο. Και ο άνθρωπος που έμαθε να αγαπά, έμαθε και να χαίρεται. Ακόμη και μέσα στη θλίψη και στις αντίξωες καταστάσεις είναι η χαρά των Αγίων Μαρτύρων. Όπως ο Παύλος όταν έγραψε για τη χαρά, φανταστείτε, ήταν δέσμιος που γράφει την επιστολή αυτή προς Φιλιππισίους. Ήταν δέσμιος εις την Ρώμη, ύστερα από ένα περιπετειώδες ταξίδι που είχε, και δεν γνώριζε την έκφαση της επικειμένης δίκης του. Θα αθωωθεί ή θα καταδικαστεί σε θάνατο. Και αν κάποιος από τους ακροατάς της επιστολής του δεν καλοάκουσε την προτροπή του για τη χαρά, τι λέγει, ξαναγράφει. Πάλιν ερώ χαίρετε. Πάλι θα σας πω χαίρετε. Και σχολιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος, καλώς των λόγων εδιπλασίεσαι, επειδή γάρ των πραγμάτων η φύσης λύπην έτικτε δια του διπλασιασμού δείκνησιν ότι πάντως διχαίν. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο. Το επιοικές ημών γνωστή το πάσιν ανθρώπους. Δηλαδή η επιοική συμπεριφορά σας, αυτή να γίνει γνωστή σε όλους τους ανθρώπους και φίλους και εχθρούς. Το πρώτο γνώρισμα του χριστιανού, όπως λοιπόν αντιλαμβανόμεθα, δείχνει
την, ποια είναι η ταυτότητά του, η επίοικιά του. Δηλαδή, το ανεξίκακο, το πράον, όπως λέγει ο Ζυγαφινός. Και όπως θα το σχολίαζε ο Θεοδόρητος, φέρεται γενναίος των εναντίον τας προσβολάς, μη αμήνεστε κακός τα κακά, το κακόν. Και αυτό το πνεύμα της επιοικίας γνωστεί το πάσιν ανθρώπις. Να γίνει γνωστό το πνεύμα της επιοικίας, όπως σας είπα, σε όλους τους ανθρώπους. Και όπως σας εξήγησα, και σε φίλους και σε εχθρούς, και εις τους πιστούς και εις τους απίστους. Μη της αδελφής μόνον, λέει πάλι ο Ζυγαφινός, αλλά και της απίστης και πολεμής, όχι μόνο εις τους αδελφούς η επιοικία σας, αλλά και εις τους απίστους και εκείνοι οι οποίοι πολεμούν την πίστη σας. Και προχωρούμε σε ένα τρίτο σημείο. Μηδέν μεριμνάτε. Θα πει, μην έχετε αγωνιώδη φροντίδα για τίποτα. Είναι γνωστό ότι ο Κύριος θέλει να βγάλει τον άνθρωπο από την αγωνιώδη μέρημνα, το αίτιον πολλών ψυχοσωματικών ασθενειών. Ναι, μάλιστα, χθες άκουσα την είδηση ότι σε όλο τον κόσμο υπάρχουν 400 εκατομμύρια άνθρωποι, ήταν η μέρα ψυχικής υγιεινής, πάσχουν, λέγει, από ψυχικά νοσήματα. Και το 7% παρημείνει, στην Ελλάδα δηλαδή, έχουμε ανθρώπους με κατάθλιψη. Ξέρετε ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος οφείλεται στο ότι η ζωή μας εκούρασε και θέλουμε να βγάλουμε το ψωμί μας και δεν μπορούμε και μετράμε τα χρήματά μας και δεν βγαίνουν. Γιατί στην πραγματικότητα είναι εδώ μια αγωνιώδης φροντίδα. Δεν πρόκειται βέβαια για την φροντίδα λύσεως των προβλημάτων. Πρέπει να εργαζόμεθα, να φροντίζομαι, να είμαι προνοητική, να είμαι οικονόμη, να μην είμαι σπάτελη, γιατί σήμερα οι Έλληνες είναι μεταπολεμικός, είναι σπάτελη, επειδή σου λέει υποφέραμε στην κατοχή, τώρα να φάμε, τώρα να σπαταλήσουμε. Είναι, μπήκε μέσα στην ψυχολογία του νεοέλληνος, αλλά χωρίς άγχος όμως, και όχι ερήμη της πίστεως στην πρόνοια του Θεού. Γιατί δυστυχώς πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι ενεργούν ερήμη της πίστεως στον Θεό. Είναι γνωστό ότι έχουμε δύο κατηγορίες πίστεως: η πίστη στην ύπαρξη του Θεού και η πίστη στην πρόνοια του Θεού. Και εις μεν την ύπαρξη του Θεού, λίγο πολύ κάπου πιστεύουμε, αλλά στην πρόνοια του Θεού δυστυχώς δεν πιστεύουμε. Αυτό είναι το δράμα μας. Έτσι ο Κύριος δεν μας είπε να μην εργαζόμεθα. Το πνεύμα της γραφής δεν είναι να μην εργαζόμεθα, αλλά να μην εργαζόμεθα όμως με άγχος, με αγωνία. Τι θα κάνουμε, πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Και αυτό η όλη κατάσταση συγκεφαλαιούται στη λέξη μεριμνώ. Μη μεριμνάτε, ο Κύριος είπε, κλπ. Κλπ. Γι' αυτό κάθε μας εργασία, κάθε μας αίτημα θα ανατίθεται δια της προσευχής εις τον Θεό. Εκείνη η κουβέντα, η πολύ λαϊκή κουβέντα που λέμε ίσως και πολλές φορές την ημέρα, έχει ο Θεός. Έτσι λέμε. Πιστεύεις, αδελφέ μου, ότι έχει ο Θεός? Δηλαδή ότι ο Θεός είναι πλούσιος, όλα τα αγαθά είναι δικά του. Συνεπώς θα σου δώσει. Τι φοβάσαι? Γιατί απιστείς? Αν το πιστεύουμε λοιπόν εκείνο το έχει ο Θεός, τότε δεν θα έχουμε αυτή την αγωνιώδη φροντίδα. Ακόμη για κάθε δωρεά του Θεού θα σπέβδομαι να τον ευχαριστούμε. Ακόμη να τον ευχαριστούμε και δια τα λυπηρά, διότι και εκείνα έχουν
πολύ μεγάλη παιδαγωγική αξία. Εν παντί ευχαριστείτε, λέγει ο Απόστολος Παύλος, σε όλα, για κάθε τι, να είσαστε ευγνώμονες απέναντι στο Θεό. Και σχολιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος και μας λέγει, τα σευχάς ου μόνον αίτησιν είναι βούλετε, αλλά και ευχαριστία. Υπερών έχουμε, πως γαρ αιτήσει της τα μέλλοντα ο των προτέρων χάριν ουκιδός. Δεν αναγνωρίζει εκείνα τα οποία ήδη πήρε, πως θα πάρει τα μελλοντικά, ώστε υπεραπάντων ευχαριστήν δι. Πρέπει λοιπόν για όλα να ευγνωμονούμε το Θεό. Και των δοκούντων λυπηρών είναι, τούτο γαρεν όντως ευχαρίστου. Αυτό είναι γνώρισμα του αληθινού ευγνώμονος ανθρώπου. Έτσι ο Παύλος, αγαπητοί, συνδέει τη μη αγωνιώδη φροντίδα με την προσευχή και την ευγνωμοσύνη στο Θεό. Μηδέν μεριμνάται, αλλά εμπαντή εν την προσευχή και τη δεήση με τα ευχαριστίας τα αιτήματα ημών γνωριζέστο. Αν μπορούσαμε να μελετούσαμε την Αγία Γραφή, αυτά θα τα βρίσκαμε. Μάλιστα στην Καινή Διαθήκη θα τα βρίσκαμε, αγαπητοί μου, όλα αυτά. Αλλά δεν μελετάμε την Αγία Γραφή. Και όταν μελετούμε, δεν οικειούμεθα εκείνα τα οποία διαβάζουμε. Για μας είναι γραμμένα. Δεν είναι για τους άλλους. Για μας. Για τον καθένα. Προσωπικά. Και πηγαίνω ακόμη σε ένα σημείο. Και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νουν, φρουρίσει τα καρδίας ημών και τα νοήματα ημών εν Χριστώ Ιησού. Και τότε, λέγει, η ειρήνη του Θεού, που είναι πέρα από κάθε κατάληψη νοητική, θα φρουρίσει τις καρδιές σας και τα νοήματά σας εν Χριστώ Ιησού. Εδώ ακολουθεί το συμπέρασμα που είναι η ειρήνη του Θεού. Τι είναι η ειρήνη του Θεού? Είναι η άκτιστος ενέργεια της ειρήνης που απορρέει από τον Θεό, γι' αυτό και είναι υπερ πάσαν κατάληψη. Δεν μπορούμε να συλλάβουμε την ειρήνη του Θεού. Και όπως λέγει ο Θεοδόρητος, ούδε η ειρήνη πάντα νουν υπερέχει, πως η ουσία καταληπτεί. Εάν η ειρήνη, που είναι μια ιδιότητα του Θεού, υπερέχει πάντα νουν, πως είναι δυνατόν ποτέ να είναι καταληπτή η ουσία του Θεού? Και υπερβαίνει πάσαν διάνοιαν, ούκ ανθρωπίνην μόνον, αλλά και αγγελική. Και υπερβαίνει, λέγει, αυτή η κατάληψη, όχι μόνο την ανθρώπινη νόηση, αλλά και την αγγελική νόηση. Δηλαδή, ούτε οι άγγελοι μπορούν να συλλάβουν αυτή την έννοια της ειρήνης. Είναι καρπός, όπως σας είπα, του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια, οι Άγιοι Άγγελοι πάντα έχουν χαρά, σημειώσατε το. Έχουν χαρά σαν καρπό του Αγίου Πνεύματος. Δεν κατανοούν όμως τι σημαίνει αυτή η ειρήνη. Χαρά και ειρήνη και τα δυο. Έτσι λοιπόν είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος και δίδεται εις τον έχοντα το Πνεύμα το Άγιο. Αυτή η ειρήνη δεν έχει καμία σχέση με την ειρήνη όπως την νοούν ή και την συνάπτουν οι άνθρωποι. Καμία σχέση δεν έχει. Μα καμία σχέση. Είναι ο καρπός της καταλλαγής με το Θεό. Αυτοί που είχαν οι πρωτόπλαστοι, αλλά την έχασαν μετά την παράβαση. Δεν είχαν πια μετά την παράβαση. Δεν είχαν ειρήνη. Είναι αυτοί που έδωσε ο Χριστός στους μαθητάς του, λέγοντας, την ειρήνη την εμήν δίδομη ημήν, ού καθώς ο κόσμος δίδωσε εγώ δίδομη ημήν. Το διατυπώνει και θετικός και αρνητικός. Σας δίνω τη δική μου χαρά, όχι τη χαρά που δίνει ο κόσμος. Εγώ σας δίνω τη δική μου χαρά.
Αυτή τώρα η ειρήνη τι θα κάνει? Φρουρίσει τα σκαρδίες ημών και τα νοήματα ημών. Θα περιφρουρίσει, λέει, τις καρδιές σας και το νου σας και τα νοήματά σας και τους λογισμούς σας. Είναι γνωστό ότι σκέψεις και αισθήματα μπορούν να μας υποκλέπτουν την ειρήνη όταν αυτά είναι αλότρια του Θεού. Πόσες φορές χάνουμε την ειρήνη μας με κάποιους λογισμούς, ακόμα και τη νύχτα και στο κρεβάτι μας, όταν σκεφτόμαστε κάποια πράγματα υποκλέπτεται αυτή η ειρήνη. Αλλά αυτή η ειρήνη δεν είναι του Θεού. Είναι καταστάσεις που έρχονται να διασελεύσουν αυτήν την ειρήνη, την κοσμική ειρήνη που οι άνθρωποι έχουν από τις πολλές φροντίδες. Όμως είναι θέματα απιστίας που τόσο άφθονα στην εποχή μας κυκλοφορούν. Τρόπος ζωής των κοσμικών ανθρώπων με κοσμικές εξασφαλίσεις. Θα δείτε, σήμερα οριάζουν οι τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες να διαφημίσουν και να διαφημίζουν διαρκώς. Τι να διαφημίζουν? Εξασφαλίσεις. Ελάτε σε εμάς, θα εξασφαλιστείτε. Και αυτό είναι το σύνθημα, αγαπητοί μου, της εποχής μας, που είναι δυστυχώς μια πραγματικότητα. Αλλά αν ζητάς εξασφάλιση, δεν μπορείς να έχεις ειρήνη. Πώς είναι δυνατόν? Όλα αυτά βέβαια ταράσσουν και τις σκέψεις και τα αισθήματα. Εδώ ο Παύλος λέγει ότι αν μείνετε εν Χριστώ Ιησού, ζείτε δηλαδή την χριστιανική ζωή, τότε η ειρήνη του Θεού θα περιφρουρήσει νουν και καρδία και θα είσαστε βεβαίως απρόσβλητοι. Και τελειώνει την περικοπή, τουλάχιστον εκεί που εμείς πήραμε, ο Κύριος εγγύς για να επισφραγίσει όλα εκείνα τα οποία είπε. Δηλαδή ο Κύριος κοντά, χρονικός κοντά. Το κλειδί όσων ανεφέρθησαν είναι ότι ο Κύριος είναι εγγύς, είναι κοντά, όχι τοπικά, γιατί ο Χριστός είναι πανταχού παρόν, αλλά χρονικά, τόσο κατά τη διάρκεια της ανθρωπίνης ζωής όσο και κατά τη διάρκεια της ιστορίας. Ο Χριστός είναι κοντά, ο Κύριος εγγύς. Είναι διάχυτη η Καινή Διαθήκη με την βεβαίωση ότι ο Κύριος είναι εγγύς. Γράφει ο Απόστολος Παύλος εις την προς Εβραίους: ο Κύριος εγγύς, έτιγαρ μικρόν όσον όσον, ο ερχόμενος ήξη και ούχρονη. Να, λέει, όσο να είναι, ο Κύριος θα έλθει και δεν θα αργοπορήσει. Αυτή η θέση καταπλημμύριζε τις καρδιές των πρώτων χριστιανών. Γι' αυτό ήσαν και αμέριμνοι, γι' αυτό και ήσαν έτοιμοι δια το μαρτύριο. Σήμερα όμως εμείς κάνουμε άλλους λογαριασμούς και άλλα σχέδια έχουμε, και έτσι όπως αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί μου, δεν μπορεί να εγκαθιδρυθεί μέσα μας αυτή η ειρήνη του Χριστού. Κλείνει η Καινή Διαθήκη με έναν διάλογο. Λέει: και το πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν έρχου. Το πνεύμα είναι το Άγιο Πνεύμα. Η νύμφη είναι η Εκκλησία. Δεν είπε ο Κύριος ότι εγώ θα φύγω, αλλά δεν θα σας αφήσω ορφανούς, θα σας στείλω τον άλλον παράκλητον? Ο πρώτος παράκλητος είναι ο Χριστός. Ποιος είναι ο δεύτερος παράκλητος? Είναι το Πνεύμα το Άγιο. Θα σας στείλω, λέει, άλλον παράκλητον. Ποιο? Το Πνεύμα το Άγιο. Εδώ λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο μένει στην Εκκλησία. Είναι αυτό που τελεί τα μυστήρια, είναι αυτό που στηρίζει την Εκκλησία, είναι αυτό που δεν λείπει ποτέ από την Εκκλησία. Έτσι λοιπόν το Πνεύμα και η νύμφη, δηλαδή η Εκκλησία, λένε, λέγουσιν έρχου. Σε ποιον το λένε? Εις τον Ιησού Χριστό. Έλα. Και ο ακούων υπάτο
έρχω. Και όποιος ακούει ή μελετά να λέγει έρχου, έλα. Λέγει ο μαρτυρών ταύτα, ναι έρχομαι ταχύ. Αμήν. Ναι έρχου Κύριε Ιησού Χριστού, Ιησού Χριστέ, Κύριε Ιησού, έρχομαι λέει γρήγορα. Αμήν. Δηλαδή έτσι να γίνει. Ναι έλα, έρχου Κύριε Ιησού. Είναι αυτός ο αιώνιος πόθος της Εκκλησίας των πιστών, που το Πνεύμα το Άγιον είναι εκείνο το οποίο εμπνέει τον κάθε πιστόν να το ζητάει από τον Ιησού Χριστό. Ενώ σήμερα οι χριστιανοί μας λέγουν χρονίζει ο Κύριος, και όταν λέει χρονίζει ο Κύριος, τότε βεβαίως αντιλαμβάνεστε δεν έχουμε καμία προσδοκία να έρθει ο Κύριος. Και ο Κύριος για τον καθένα έρχεται βέβαια ευνίδια, μην το ξεχνούμε, αλλά και το τέλος της ιστορίας θα είναι και αυτό ευνίδιον. Να στο βεβαίωσε δια πολλών ο Χριστός ότι το τέλος της ιστορίας θα είναι ευνίδιον. Ευνίδιον σε όσους μεταθέτουν τον ερχομό του Χριστού στο απότερο μέλλον. Ενώ για τον πιστό είναι μια διαρκής προσδοκία, ένα διαρκές ο Κύριος εγγύς. Και τότε ξέρετε πόσο ξεκουράζει τον άνθρωπο αυτό, ότι ο Κύριος είναι κοντά. Αγαπητοί, πολλοί χριστιανοί μας μεταθέτουν την πνευματική ζωή στο τέλος της ζωής του. Τι κρίμα. Γιατί δεν εξετίμησαν των θησαυρών της πνευματικής ζωής που δίδει την ειρήνη και τη χαρά. Δεν ξεκινούν σ' όλη τους τη ζωή να ζήσουν την πνευματική ζωή. Φοβόνται. Θέλουν να ζήσουν τα δικά τους θελήματα. Τι κρίμα. Φοβούνται μη χάσουν την κοσμική τους ζωή, με την οποία είναι μπερδεμένοι, που τους δίνει βέβαια υποκατάστατα χαράς, αν θέλετε ευχαριστήσεις, όχι χαρά. Τους δίνει η κοσμική ζωή τα τσόφια της ζωής. Πρόκειται για μια παρανόηση, αλλά και για μια δειλία που έχουν οι άνθρωποι να προχωρήσουν, να ζήσουν τη χαρά και την ειρήνη. Ο θησαυρός όλων των αγαθών είναι ο Χριστός, αγαπητοί μου. Η χριστιανική ζωή χρειάζεται τόλμη, και εκείνος που θα γνωρίσει τη ζωή του Χριστού αναφωνεί Χριστός ο Κύριος, το χρή με ήτα, ότι ο Κύριος είναι αγαθός και δίνει εκείνα τα οποία υπόσχεται. Έτσι λοιπόν όλοι μας αυτό ας το ευχηθούμε.